Πλατείες και τέτοια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και μια μέρα έχεις βγάλει τη θήκη από την κιθάρα, την έχεις βάλει κάτω, άρχισε να παίζεις. Βασικά αυτό ήταν στον Γκάλα μου. Είχα πάει μια φορά στον Γκάλα μου. Ναι. Και λέω, δεν με ξέρει κανείς εδώ πέρα. Έβγαλε τη θήκη ναι. Και άρχισε να παίζω. Και σε τρεις ώρες μάζεψα. Μάζεψε ένα ποσό. Εδώ λοιπόν θέλω να λέψω την ευκαιρία και να πω. Για μένα. Αυτός ο νόμος, γι' αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο σε όλους τους μουσικούς του δρόμου που βγήκαν και κάναν αυτή την πορεία. Ότι η μουσική του δρόμου δεν είναι πέτες. Απορώ αυτή η νόμη. Αυτός ο νόμος ήταν παλιός ή βγήκε τώρα. Και το λέω λοιπόν για όλους εσάς εκεί στην κυβέρνηση. Σοβαρευτείτε λίγο. Η μουσική στους δρόμους είναι κάτι που γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα κατάσταση, σε μεγαλοπόλεις και σε πολύ πιο ωραίες καταστάσεις από ότι εδώ στις δικές μας. Είναι μελωδία το να ακούς κάποιον να παίζει μουσική στον δρόμο, εκτός αν είναι άφωνος, οπότε τότε πες του να σταματήσει. Αλλά επειδή οι περισσότεροι είναι πολύ καλή μουσική και είναι τιμή για μια πόλη και για μια χώρα να έχει μουσικούς στους δρόμους, ξεκολλάτε και αφήστε τους ανθρώπους να παίξουν μουσική. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή. Είναι γελοί μερικοί νόμοι, συγγνώμη δηλαδή. Πραγματικά το λέω. Προσπαθώ απλά, δεν χειροκροτώ αυτά που λέω, χειροκροτώ τους μουσικούς που παίζουν στους δρόμους.